Καλησπέρα σε όλους αρχικά. Σταύρο, θέλω να ξεκινήσουμε μιλώντας για κάτι σοβαρό. Μετά θα το κάνουμε. Ναι. Σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι σοβαρό και μετά θα πάμε στα επιδερμικά και στα δικά μας. Αναμφίβολα, γιατί πιστεύω ότι γίνεται, ξεκινάει μάλλον μια διαβούλευση. Διαβούλευση εννοώντας μετά γίνεται σχέδιο νόμου και στη συνέχεια είναι νόμος του κράτους. Σχετικά με το τίμημα το οποίο πρέπει να πληρώσουν οι στοιχηματικές εταιρείες, οι νόμιμες στοιχηματικές εταιρείες, οι οποίες δίνουν νομιμότατες, είπαμε, δίνουν κανονικά εφορία, αποδίδουν στο ελληνικό κράτος, στο ελληνικό δημόσιο χρήματα. Και τώρα για να συνεχιστεί η λειτουργία τους, τους ζητάνε, όπως και την Goldbet, πήγανε κάποιοι άνθρωποι στο εξωτερικό, για να μην αναλυτικά, ψάξανε και ζητάνε 5 εκατομμύρια ευρώ για 5 χρόνια καταβολή τιμήματος. Έτσι. Ένα ποσό εξωπραγματικό. Ένα ποσό πέρα από κάθε λογική, για να δώσουμε να καταλάβουμε τους ακροατές του τι συμβαίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Παράδειγμα, στην Αυστρία, μία άδεια κοστίζει 22.000, έτσι, 22.000 το χρόνο, βεβαίως, ναι, και 2% επί του γενικού τζίρου. Είναι λογικότατο. Ναι. Είναι κάτι πάρα πολύ λογικό. Στην κοινωνική μας Κύπρο, η Κύπρος είναι ελληνική, δεν ξεχνώ τα γνωστά, έτσι, 45.000 ευρώ η διετία. Ναι, για την άδεια. 22.500 το χρόνο. Στη Σουηδία, που όλοι λέμε σε κάποια στιγμή το πόσο σωστή είναι η Σουηδία, το πόσο οργανωμένο κράτος είναι, έχουν τη μικρή και τη μεγάλη άδεια. Η μικρή 8.000 ευρώ. Έτσι. 8.000. Μιλάμε πάντα τώρα, μιλάμε για ιντερνετικό στοίχημα. Ιντερνετικό. Και όταν θέλεις να κάνεις μια μεγάλη άδεια να πάρεις στη Σουηδία, επίγεια εννοούμε είναι να μπορείς να κάνεις μαγαζιά. Μαγαζιά, κανονικά. Στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση. Κάνει 80.000 ευρώ στη Σουηδία. Θα μαζεύουμε 5 άτομα να τα δώσουμε. Μπορεί να γίνει. Είναι κάτι λογικότατο, ναι, να υπάρχει ανταγωνισμό στο ελεύθερο εμπόριο. Ελεύθερη αγορά. Η ελεύθερη αγορά, όλα τα γνωστά. Το μάγκα δεν επικρατεί. Και στην Ελλάδα λοιπόν ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι που τα μελέτησαν όλες αυτές τις χώρες και αποφάνθηκαν 5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και χωρίς φρουτάκια. Χωρίς φρουτάκια. Όλα σε μία εταιρεία. Όλα σε μία εταιρεία. Δεν έχεις δικαίωμα να έχεις και φρουτάκια. Δηλαδή, φίλε μου, κάνε εικόνα. Μέσα στο μυαλό και δες. Μια εταιρεία. Το πιο υποπτό από όλα, εντάξει. Μια εταιρεία, ναι, η οποία χτίζεται με αγώνα πολύ μεγάλο από τους χι ιδιοκτήτες της. Ναι. Η παύλα των ιδιοκτήτης, αν είναι μόνο. Ναι. Δεν είναι κάτι εύκολο. Όχι. Φτιάχνει καμία. Ένα οικοδόμημα. Ναι. Δίνει ψωμί σε τουλάχιστον 100 υπαλλήλους. Και μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για την Goldbet. Ναι, εγώ θα σου πω και μια εταιρεία που δίνει 400 υπαλλήλους. 400, μπράβο, ναι, πολύ σωστά. Ναι. Αυτή, ναι. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έρχεται τώρα το κόστος, λέει, 5 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Στη συνέχεια φυσικά. Πληρώνεις κανονικότατα την εφορία σου, το 35%, και φυσικά μετά φορολογείσαι 29% στα καθαρά σου κέρδη. Δηλαδή, με λίγα λόγια, για να καταλάβει όλος ο κόσμος, είναι σαν να λέει: παίξτε, πάντε τα λεφτά στην Goldbet και φέρτε τα μας μετά όλα μαζεμένα. Στοιχή Goldbet. Δηλαδή, απλώς γίνεται ένα νεροκουβάλιμα. Ναι. Δεν μένει απλώς τίποτα, μένει απολύτως τίποτα. Πρόσεξε πώς επηρεάζει εμένα αυτό. Όταν λοιπόν ζητάς εσύ από την Goldbet 5 εκατομμύρια για 5 χρόνια, την Goldbet από οποιαδήποτε εταιρεία. Πολλές εταιρείες, οι οποίες, ναι, είναι νόμιμες, μιλάμε. Ναι. Δίνουν, πληρώνουν εφορίες. Ναι. Ο ΠΑΠ δεν νομίζω να είναι σε αυτή τη λίστα. Όχι, όχι, όχι. Ε? Όχι. Ναι, πάμε παρακάτω. Όταν λοιπόν δίνεις αυτό το πράγμα, τους λες τα βατζιλίκη, σύν τους τις κρατήσεις, φόρους κτλ. Ωραία, ότι θα δώσει και 5 χαρτιά. Αυτά τα 5 χαρτιά κόβονται από τα μίντια. Έτσι ακριβώς. Γιατί το πρώτο πράγμα που θα κόψει ο εκάστοτε ιδιοκτήτης είναι. Τα μίντια, γιατί, ναι, προβολή, ναι, το ένα, ναι, το άλλο, αλλά, παιδιά, δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Άρα επηρεάζει και την καθημερινότητα δική μου, η οποία καθημερινότητα δική μου, από το 10 και μετά που τα κάνανε μαντάρα. Δηλαδή, το 10 έφτασε η χώρα στο top, στο peak της, και εκεί αποφάσισαν όλοι να πούνε φτάνει με τους βλάκες, ωραία, ας μαζέψουμε το χρήμα. Ωραία. Οι τζίροι στα μίντια σε σχέση με το 10 μειώθηκαν 95%. Μα είναι ντόμινο, φίλε μου. Είναι αλληλένδετα αυτά. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Σου λέω πώς συνδέεται. Το θέμα μιας εταιρείας η οποία καλείται να βγει στην ελεύθερη αγορά για να δουλέψει για άλλους, γιατί δεν συμβαίνει μόνο στοιχηματικές αυτό το πράγμα, συμβαίνει οπουδήποτε η κοινή γνώμη αδιαφορεί. Σου λέει, πού ποντάρει τώρα το θεαθήνε της κυβερνητικής πολιτικής στο συγκεκριμένο θέμα, ότι για τη στοιχηματική δεν θα βγει κανείς στον δρόμο. Ναι, ναι, πρόσεξέ με όμως, φίλε, η στοιχηματική τρέφει 100 οικογένειες στην προκειμένη περίπτωση. Ωραία. Το ραδιόφωνο, ο Λίμπερο. Ωραία, αυτή τη στιγμή που είμαστε, είναι άλλες 30 οικογένειες. Έτσι. Ωραία. Άρα λοιπόν ήδη βάζουμε και τις άλλες 100 οικογένειες των άλλων στοιχηματικών. Των άλλων στοιχηματικών, όχι 100, άλλες 1000 οικογένειες. Έτσι, πούμε, έτσι. Συνολικά από όλες. Ναι. Βάζουμε και άλλες 1000 οικογένειες από τα ραδιόφωνα. Και δέστε τι νούμερο τρομακτικό βγαίνει. Άλλες 250 οικογένειες από τα site. Βάζουμε άλλες 500 οικογένειες από τις εφημερίδες.
Ωραία. Και πάει το παραμυθάκι ότι εκεί που δεν μπορεί η κοινή γνώμη να υπερασπιστεί την εταιρεία, γιατί υπάρχει, ωραία, το ότι είναι τζόγος. Τζόγος, κάτσε. Φίλε, εγώ περνάω την ώρα μου παίζοντας τζόγο. Είναι και διασκέδαση. Ναι, αυτό ακριβώς. Είναι και διασκέδαση. Ναι, δηλαδή δεν κατάλαβα. Πολλοί άνθρωποι νικάνε την κατάθλιψη παίζοντας τζόγο. Συμπερασματικά, για να το κλείσουμε αυτό το θέμα, θα πω το εξής. Υγιέστατη επιχείρηση, έτσι, που η οποία την οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε χωματόδρομο και προς το αδιέξοδο και την κόβουν το δρόμο από το να πει στη λεωφόρο των επιτυχιών. Να είναι εξίσου ανταγωνιστική με όλες, έτσι, και με μεγάλη προσφορά. Οι αποδόσεις της Goldbet, για να γίνω συγκεκριμένος, είναι ασύγκριτες. Είναι εφάμιλης τεράστιας στοιχηματικής εταιρείας, μεγάλης. Μπορούν να γίνουν συγκρίσεις ανά πάσα στιγμή. Το δεν κρίνεται. Αλλά υπάρχουν και προγράμματα. Σαφώς. Μπορούν να τα βρουν ανά πάσα στιγμή. Τέλος πάντων, πρέπει αυτοί οι δήμονες και οι φωστήρες να μην τρέφουν μόνο τις φατρίες, αλλά να δουν σφαιρικά και να το περιορίσουν αυτό το νούμερο. Είναι τεράστιο. Είναι πέρα από κάθε λογική. Από 50.000 μιλάμε 5 εκατομμύρια. Και από 60 και 70 σε όλες τις άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες. Εγώ αυτό που θα πω είναι το εξής. Εγώ συχαίνομαι την αγορά, την κρατική. Δηλαδή δεν έχω πάρει ποτέ λεφτά από κρατική αγορά. Γιατί δεν ήμουνα με τον Ολυμπιακό Κολοσκευράκι, ναι, για να πάρω. Να είμαι στα payroll τους. Όλα τα άδεια της εθλασμένης να έρχονται, ναι, σε σένα. Τώρα βέβαια με την υπάρχουσα κατάσταση δεν θα περάσει ούτε εξόφαλτς από μένα. Όχι ποτέ. Δηλαδή θα ακουστεί το όνομα Κόλκας και ξαφνικά το πρόγραμμα, όχι το πρόσωπο. Θα, όλο θα φύγει. Το πρόγραμμα θα φύγει, θα πάει μια βόλτα δεξιά-αριστερά. Εγώ λοιπόν που τρέφομαι, ωραία, από την ελεύθερη αγορά και όχι από την παπατσίδικη αγορά. Εντάξει, ξαφνικά λοιπόν θα έχω θέμα, γιατί δεν παίζονται. Δεν σου δίνει την ευκαιρία, ρε φίλε, να βγάλω τα τέτοια μου και να πω είμαι μάγκας, ρε. Δεν μου δίνει την ευκαιρία αυτή. Πας να μου κόψει το λαιμό. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην Goldbet. Έχω και άλλους κλάδους. Μα πρέπει να βοηθήσω την ανάπτυξη. Για ανάπτυξη μιλάνε, για ελεύθερη αγορά. Όχι, τους ενδιαφέρει να τα αρπάξουν. Δεν τους ενδιαφέρει η ελεύθερη αγορά. Αυτό. Εντάξει, αυτό είναι εκτέλεση χωρίς αναισθητικό. Με δύο κουβέντες. Το κλείνουμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ σοβαρό και θα επανέλθουμε στο άμεσο μέλλον. Όχι, εγώ το έγραψα και στο Facebook χθες, γιατί με επηρεάζει αυτό το πράγμα. Σαν. Γιατί ρε φίλε, δεν θέλω να πάω να γλύψω τον πολιτικό για να πάρω ένα κονδύλι. Δεν γουστάρω, δεν του γουστάρω. Τι να κάνω. Μα σου αρέσει γουστάρω να πολεμήσει τίμια ευθεία στην αγορά. Ευθεία. Να κάνει έτσι ακριβώς. Τη μαγκιά μου, δηλαδή τι να πω. Ότι έλα, δώσε μου φούφουτε επειδή είμαι ο Κόλκας και θα σε φτιάξω. Ωραία. 200.000 το χρόνο να σωθώ. Είναι, σαν να το δώσουμε με παρομοίωση για να το καταλάβουμε καλύτερα, είναι κάποιες εταιρείες οι οποίες θέλουν να πάνε από Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ναι. Και στη μία τη δίνει να ξεκινάει από τη Χαλκίδα, ναι, με μια Ferrari για να, ναι, φτάσει στο στόχο της, και η άλλη με ένα Fiat 128, το παλιό το κλασικό, ναι, να ξεκινήσει από τη Θεσσαλονίκη, ναι, και να την ανταγωνιστεί. Ναι. Είναι κάτι το οποίο αδύνατο να γίνει. Θυμάσαι το που βάλαμε στοίχημα, θα περάσουμε την ομάδα στο. Όπω τι κάναμε. Πολύ δυνατό. Ήταν ΑΕΚ ΠΑΟΚ το ματς. Είναι αυτός που δεν ξέρει ότι έχω εκπομπή τέτοια ώρα. Και παίρνει τηλέφωνο. Να τα βλέπεις. Η άγνοια σκοτώνει. Η άγνοια σκοτώνει, φίλε. Σβήσου το τηλέφωνο εντελώς. Να μην το ξαναμιλήσεις ποτέ. Θα πάρω να δω ποιος είναι και. Τιμώρησέ τον. Στείλ του τα παιδιά. Σοφάκι εδώ είσαι. Καλησπέρα σας. Τι κάνεις, πώς από εδώ. Είδα φως και μπήκα που λέμε. Η Σοφία είναι είδωλο. Δεν έρχεται ποτέ παρά δύο. Και 6 και 7 μετράει τα δευτερόλεπτα. Μπράβο, Σόφη. Είναι, λέει, τώρα υπολογίζει και το διάλειμμα. Ναι. Αυτό τι σημαίνει. Ότι. Άμα θέλει να σε φάει, σε έφαγε. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι από αυτές από εκεί, από εκείνη τη μεριά, στη Wild West. Συγκλονίζει η φωνή της Σοφίας. Συγκλονίζει. Σε φίλους γνωστούς με λένε τα καλύτερα. Τα καλύτερα, ε. Και ο συνδυασμός είναι εκπληκτικός, κύριε, να ξέρετε. Αλίμον. Για πάμε λοιπόν σήμερα πάλι στα στοιχηματικά μας λίγο, Σοφία, τι γίνεται. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα είναι μια ήρεμη μέρα στοιχηματικά, light, ναι, να το πούμε και αυτό. Βέβαια υπάρχουν έτσι προσφορές για όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες της Goldbet. Έχουμε μηδενική γκανιότητα σε παιχνίδι στο Ισπανία Κύπελο. Συγκεκριμένα Σαραγώσα Deportivo που ξεκινάει στις 10. Σαραγώσα, τώρα θα πούνε οι Αυγιανοί, θα ακούνε. Η μεγάλη πρόκληση που κάναμε, ναι, τη Σαραγώσα. Ναι, 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 να ξέρετε, κύριε, και τη χρονιά έπεσε η Σαραγώσα. Ναι, καλά το λες. Και έχουμε και Σουηδία, δεύτερη εθνική. Γκάις Βάρναμο που ξεκινάει και αυτό στις 8. Σουηδία, ε. Γκάις Βάρναμο, παίζει αυτό το μάτι σήμερα. Άσε, Σοφία, το είπαμε. Είπαμε, θα λέμε σοβαρά πράγματα. Δεν θα ισοπεδωθούμε. Όχι, όχι. Κύριε, μην ακουμπήσετε τον Γκάις Βάρναμο. Όλοι εσείς που ακούτε είστε καλύτεροι και από τους 22 ποδοσφαιριστές ανεξαρτήτων κιλών, ηλικία, τα πάντα. Γκάις Βάρναμο, φανταστείτε ότι είναι δύο καφενεία
το μεγάλο και το μικρό, η άνω και κάτω ραχούλα, λένε πάμε να παίξουμε, πάμε. Τι ώρα, ναι, δεν μπορώ σήμερα, έχω τη δουλειά. Αμάν, πρέπει να πάω για ψάρεμα. Ναι, φυλακή. Θα τον βγάλουμε, θα τον βγάλουμε. Ξέρω τον διευθυντή. Δεν δουλεύει έτσι. Βρίζει εκεί τέσσερις μέρες φυλακή. Α, τέσσερις, τετραήμερο. Είναι όλοι φυλακόβοι. Είναι με... Και μετράνε τις μέρες. Και πρέπει να μετά τις ώρες, γιατί οι μέρες ήταν λίγες. Τι να γράψουν. Τι να γράψουν. Με το που ξεκινάνε, τελειώνουν. Θα εστιάσω, Σταύρο, στο χθεσινό μας γεύμα, το μεσημεριανό. Φίλε, να σου πω κάτι. Πάμε στο Μακεδονία Παλάς, γιατί πρέπει να υπάρχει και επιστροφή χρημάτων στον πρόεδρο. Βέβαια, εννοείται. Αναφίβολα. Δούνε και λαβίν, είπαμε η ζωή. Δούνε και λαβίν. Δηλαδή και επιλέγουμε ένα καλό εστιατόριο να φάμε το μεσημέρι. Έτσι. Μετά την εκπομπή. Περιποιήθηκε ο πρόεδρος. Ο ίδιος δύσκολα. Ο ίδιος. Χρυσά κουτάλια. Έπρεπε να βγουν με αυτό το δείγμα. Αλλά την οτροπία επιστροφής χρημάτων. Ναι. Έτσι. Ωραία. Πώς κλείνει μια τράπεζα ψώνησε με τη δική μα μου. Μα πάντα πέρα, από τις διαφορές κερδίζουμε στη ζωή. Και τσιγάρα να κάπνιζα. Αν κάπνιζα θα πήγαινα τα έπαιρνα από γνωστό περιπτερά. 100%. 100% δεν το συζητάμε. Πάμε παρακάτω. Και λέμε τη στρατηγική που θα ακολουθήσουμε στο φάι. Γιατί και αυτό είναι στρατηγική. Και το φαγητό είναι, κύριε, η ερωτελεστία. Ναι, αφήνετε όλα τα προβλήματά σας πίσω και το απολαμβάνετε. Είναι μαγική στιγμή. Και καταφέρνουμε στο ίδιο τραπέζι, ρε φίλε, πραγματικά να υπάρχει. Κακαβιά. Κακαβιά, ψαροσούπα. Δηλαδή. Ναι. Ψαροσούπα βελούτε. Εκπληκτική, ναι. Την έβλεπα, ναι. Αλλά δεν μπορούσα. Συγκλονιστική. Να... Μαζί με. Μαζί, εγώ. Γύρω. Εγώ είχα ένα γιουβέτσι με λαιμό μοσχάρι. Δάκρυα, λιγμή αναφιλητά. Στη Σταυρούπολη του Κρεοπολίου, αν μου έλεγε ο Κρεοπόλης, δεν έχω μάγουλο. Ωραία, μαχαιριά. Τι. Δεν τρέπεσε λίγο. Και πώς μεγαλώνει στη γειτονιά εδώ και τι θα φάει. Τίποτα, τίποτα. Και όμως δεν είχε ο Μπακάλης Πελεγκρίνο, μαχαιριά επίσης. Εντάξει. Και έρχεται μια χωριάτικη έτσι. Ναι. Το... Να βάλουμε μέσα και το ελληνικό στοιχείο, το καθαρό. Το καθαρό ελληνικό στοιχείο. Και εμφανίζεται και παραγγέλνεις γύρω για τη μέση. Γύρω για τη μέση. Με ψαρόσουπα, ρε φίλε. Ναι, πάει. Πάει, φίλε. Πάει. Ναι, γιατί η γεύση είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για τον καθένα. Όπως σου έλεγα και χθες και το επαναλάβω και τώρα δημοσίως, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν ταιριάζει η μπουγάτσα το πρωί, το τυρί με την κρέμα. Αυτό που το λέει είναι για εκτέλεση. Δηλαδή, μιλάμε για έγκλημα. Ναι. Τι πιο ωραίο να εναλλάσσονται αυτές οι γεύσεις. Μία κρέμα, μία τυρί. Αυτό δηλαδή υπάρχει άνθρωπος που το είπε. Ναι, βέβαια. Δεν ήταν Θεσσαλονικιός. Όχι, όχι. Όχι, δεν ήταν Θεσσαλονικιός. Κοντά όμως ήταν. Βόλος. Εντάξει, έχουν πιάσει τα νότια. Δηλαδή, ναι. Πήγα τώρα στο πύλιο και στο φούρνο δεν είχε κουλούρι. Εντάξει, κλείστε το φούρνο. Κλείστε το φούρνο. Κλείστε το. Οι άνθρωποι δεν νιώθουν. Δεν είναι υποχρεωτικό να το έχει. Άστο. Ναι. Κάνει καμιά άλλη δουλίτσα. Ωραία. Και... Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το Σάββατο, φίλε μου. Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται. Το πρόβλημά μας είναι η εθνική του σκύμπε και όλοι με ρωτάνε πώς είσαι. Βλέπεις πώς το περνάω. Αχτύπητο εντελώς. Ναι. Και όλοι ρωτάνε πώς είσαι μετά τον γκολ που έπαιξε στο Ισπανία Κροατία. Εντάξει, φίλε, να σε πω κάτι. Εδώ τώρα μιλάμε για εθνική τραγωδία. Ναι. Δεν μπορεί πες να ρωτήσει έναν άνθρωπο στον δρόμο πόσα γκολ πήγαν σε αυτό το μάτς, ναι. Και να σε πει 6 γκολ. Ναι. Και να μην πληρώνετε το γκολ. Ναι. Δεν Κροάτε σε μένα, ψάχνετε. Γίνεται αυτό. Πριν 2 μήνες παίξατε τελικό κυπέλου. Τελικό μουντιάλ. Τελικό. Έτσι. Και δεν κάνετε ένα γκολ σε 6 που δέχεστε την Ισπανία. Ένα γκολ μισό. Τη στιγμή που μετά το 3-0 και 4-0 ξέρεις καλύτερα από τον καθένα έτσι, ότι το χαλαρώνουν, είναι όλα ωραία και καλά. 4-1 γλυκό σκορ. Μα στέλνετε εμά το γάμα. Δεν πειράζει. Κλείνει αυτός ο φάκελος, πάμε για άλλα. Έτσι είναι. Χάσαμε. Αναγνωρίζουμε την ήττα μας. 5-0, ναι. Είμαι έτοιμος να βάλω λεφτά στον ογκόλ της Κροατίας. Αλλά δεν... Δεν είχε και νόημα. Ήταν και λίγος ο χρόνος μετά. Και τέλος πάντων... Την Ελλάδα είδες. Όταν αναφερθήκαμε στην Ελλάδα, σε λέω όχι, δεν την πρότεινα. Με το σκεπτικό ότι κάτι λείπουν πολλά από την Ελλάδα. Ανέραστη, άγευστη, άχρωμη, άγευστη. Τα χάφ λείπουν. Τα χάφ λείπουν. Ο Μπουχαλάκης. Καλό παιδί. Καλό παιδί, δεν είσαι ποδοσφαιριστής. Το Μπουχαλάκης Κουρμπέλης είναι με διαφορά το πιο άχρωμο δίδυμο που έχω δει στη ζωή μου στα χαφ. Δεν θα διαφωνήσω, φίλε. Δεν θα διαφωνήσω, όχι. Μα δηλαδή, στο μεταξύ, λες ότι ρε φίλε, το είδες στο προηγούμενο παιχνίδι, δεν τραβάει αυτό. Για μένα, σκύμπινι, ο χειρότερος προπονητής που έχω δει στη ζωή μου. Γιατί δεν καταλαβαίνω πώς σκέφτεται. Ακόμα και τον Άγγελο, τέλος πάντων, που δεν είναι αγαπημένος. Δεν είσαι και φαν του, ναι. Δεν είμαι φαν. Εντάξει, ξέρω, ρε φίλε, ότι έχει ένα σκεπτικό. Αυτός πραγματικά δεν μου βγάζει ότι έχει ένα σκεπτικό. Μάλιστα.
το γκολ της Ουγγαρίας, το πρώτο, αν το βάζει η Εθνική Βραζιλίας, πιστεύω όλα τα ΜΜΕ δεν θα έδειχναν τίποτα άλλο τους επόμενες 10 μέρες. Η μπάλα κρύφτηκε κανονικά, τρεις κεφαλιές πάσες και εκτέλεση σε πρώτο χρόνο. Όλα με μια επαφή. Ναι, μαγικό γκολ. Απίστευτο γκολ. Απίστευτο γκολ. Δεν θα ξαναπεί ποτέ σε παιχνίδι της Ουγγαρίας αυτό. Ναι, ποτέ. Σε εμάς τα βάλα. Ναι, το βάλε σε εμάς. Όλα τα θέλανε όμως, φίλε. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Όχι, όχι, είδανε. Όλα ήταν, όλα ήταν τέλεια. Χάθηκε η μπάλα, σκάκι. Τέσσερις κινήσεις, η μία καλύτερη από την άλλη. Έτσι είναι ακριβώς. Πήγε και μισή. Το δράμα της εθνικής το ξεπεράσαμε με το που τελείωσε το παιχνίδι. Δεν έχουμε προβλήματα άλλωστε. Δεν υπάρχει κάτι. Σε κάποια φάση θα πρέπει να, επειδή ξεκινάει το πρωτάθλημα, θα πρέπει να εκτεθούμε και να δίνουμε νικήτρια στην Super League. Όλα τα μάτς. Όλα. Και τι είμαστε, ο Μάντα της Τηρησίας, ο Κάλχας. Νικήτρια στην πρέπει να δίνουμε. Δώσε ένα 10, ρε φίλε. Ωραία, κάνω δήλωση από τώρα. Ποτέ δεν θα την πιάσουμε ολόκληρη. Ποτέ. Και το μπουκάρω εγώ αυτό. Αν θέλετε, γίνομαι μπουκ εγώ. Ναι. Έτσι να έχω κάποια έσοδα παραπάνω. Όποιο το πιάσει τη στήλη θα πληρωθεί επί 10. Να πιάσει δηλαδή 8 μάτς. Ναι. 9. Νικήτρια στην πρέπει. Όχι μία άσοχη. Ναι, ό,τι θέλει. Ναι, γκολ, τέτοιο. Όχι, φίλε, δεν γίνεται. Over μισό. Over μισό ημίχρονο. Όχι, γενικά. 1-10. Στο 1-0 θα έχασες κατευθείαν. Αυτό. Θα υπάρξει 0-0. Παίξε το. Δεν γίνεται. Δεν υπάρχει άνθρωπος να πιάνει 8 ομάδες. Δεν έχει γεννηθεί ακόμη. Είναι πιο δύσκολο. 8 ομάδες ή τζόκερ. 8 ομάδες του over μισό που είπες είναι ευκολότερο από το τζόκερ. Εντάξει. Γιατί δεν ακουμπάει ούτε το 2 ποσοστό αυτό. 8 ομάδες 1-10 επί 1-10 επί 1-10. Πάμε στο διάλειμμα λοιπόν. Ήρθες, αλλάξαμε, είχαμε αλλαγή τέτοιο. Ήρθες να δουλέψεις. Δύσκολο πράγμα, φίλε μου. Γι' αυτό βρες πλούσια γυναίκα. Η δουλειά είναι υγεία. Κάντο ζυγκολό. Κάντο ζυγκολό. Άκου που σου λέω τώρα. Άκου, το έκανα χρόνια. Δεν έπιασε, γι' αυτό γίνεται δημοσιογράφη. Α, τα ζυγκολίκια τώρα, ακούς, να περάσουν λίγο στα αθλητικά και στα κουιζάκια μας. Ναι. Αυτά τα light που κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, πες μου, ξεκινάμε με light ερώτηση. Ναι. Ποδοσφαιριστής μετά το 90. Ναι. Που να φόρεσε τη φανέλα, ναι, τριών ομάδων με ασπρόμαυρα χρώματα. Τριών ομάδων με ασπρόμαυρα, ναι, χρώματα. Δεν είπε ότι κάνανε και ο ΠΑΟΚ. Τριών ομάδων με ασπρόμαυρα, ναι, χρώματα. Ο Νταμπίζας όχι. Όχι, που πεις, στη Νιουκάστρο για τον Νταμπίζας. Νιουκάστρο μόνο. Ο Γουχού μόνο ΠΑΟΚ και Νιουκάστρο. Γιατί. Είναι ο Γουχού. Δόξα μας, αδελφάκι μου. Ναι, δόξα δρά μας, αδελφάκι μου. Κρινίδες καβάλας και να και δόξα δρά μας. Ωραία. Απάντηση σωστά παίρνεις. Ναι. Ανεβάζουμε το επίπεδο. Ανεβάζουμε. Είμαι ερμική. Ναι. Πάμε σε παγκόσμιο κύπελο. Δύσκολη ερώτηση. Παγκόσμιο κύπελο. Δύσκολη. Δύσκολη. Ναι. Θέλω να μου πεις από τους δύο που υπάρχουν, τον έναν, δύο είναι, που έχουν παίξει τρεις διαδοχικούς τελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Γερμανός. Γερμανός είναι ο ένας. Ναι, ωραία. Τρεις διαδοχικούς, Όχι. Μπρέμε. Όχι. Πάντως, Κλώσε. Όχι. Κλίσμαν. Όχι, είναι δύσκολος. Έπαιξε το 82 στην Ισπανία, το 86 στο Μεξικό και το 90 στην Ιταλία. Άρα είναι από το 82. Ιταλία Νοβάντα. Εσπάνα 82. 82, 86, 90. Ο Ρουμενίγκη. Όχι. Δεν έπαιζε το 90. Ναι. Ο Χένες. Όχι. Όχι. Τρισύλλαβο το επίθετό του, δισύλλαβο το μικρό του. Τρισύλλαβο επίθετο. Ωραίος παίκτης, πολύ γλυκός. Δεξί half extreme με το 7 στην πλάτη στην ομάδα του. Μπράβο. Πιέρ Λιτμπάρσκι, μπράβο στα αυτό είναι τρισύλλαβο, ρε φίλε, θλάσσιο επαθό. Λιτμπάρσκι πόσο είναι, τετρασύλλαβο είναι. Κάντο εσύ. Αφού εκεί σταματάει η συλλαβή, τι να το κάνουμε, το αλλάξουμε και την γραμματική. Ναι, ρε φίλε. Ο δεύτερος, ναι. Βραζιλιάνος. 82, 86, 90 και αυτός. Όχι, ρε φίλε, ναι, αφού είπαμε τελικό. Ναι, τελικό. Δηλαδή πώς έπαιρνα, τρεις ομάδες παίζανε και όποιος κερδίσει, τι είναι, τα μικρά αυτά που κάναμε. Ο ένας περιμένει. Σε το κύπελλο Ελλάδα στο μπάσκετ που έβγαινε καμιά 15 χρόνια τελικός Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Πω, τι αηδία αυτό. Αηδία, είναι τελικό κανονικά. Το πήρα καμπάρι, του συγκρατάμε και άλλαξαν την κλήρωση. Ναι, αλλά αποφεύγεις το δεύτερο παίχτη. Ναι, δεν αποφεύγω, Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος, μεγάλη καριέρα στην Ευρώπη. Βραζιλιάνος, άρα δεν είναι ο Πελέ, ο οποίος δεν πάτησε ποτέ στην Ευρώπη, ως γνήσια κότα και... Μετά το 80, μετά το 80-90. Ναι. Σε βοηθώ. Τι παίξαν τελικό, περίμενε, 86 δεν παίξαν. 94-98-2002. Ο Ντούγκα. Όχι. Ο
Ο Καφού. Μπράβο, ευχαριστή, μπράβο. Καφού, Καφού. Ο Καφού, ο οποίος σύμφωνα με παράγοντα μπασκετικό του ΠΑΟΚ που μπλέχτηκε με το ποδόσφαιρο στην εποχή Μπατατούδη. Ναι. Φίλο μας. Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Ναι, ναι, φίλος μας. Τον είχε υποσχεθεί στους οπαδούς του ΠΑΟΚ σε σύνδεσμο μέσα. Είπε ότι θα φέρει ο πρόεδρος τον Καφού. Όταν ο Καφού ήταν 28 χρονών στη Ρώμα. Θα τον φέρει να επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τον έφερε, δεν γίνεται αυτό. Δεν ήρθε ούτε καν για επίσκεψη. Εγώ, φίλε, είχα βάλει ένα στοίχημα. Για ολοκλήρωση, συγγνώμη, σε διέκοψε. Απλά είναι ένα δείγμα ότι. Καλύτερα να μα πα μιλά, θα κολυμπάστο. Εγώ δεν θα ονομάσω ποδοσφαιριστή, γιατί δεν το κάνω καλό, γιατί θα τον δώσω βορρά ναι. προ όλου. Ναι. Έπαιζε στον ΠΑΟΚ πριν από 5 χρόνια ναι. και μου λέει. Είμαι μια ανάσα από το Αμβούργο. Σε την προσωπική μας, σε τέτα τέτα. Κατάλαβα ποιον. Ναι, δεν θα τον δώσεις σε καμία θέση. Ναι, ζών, ναι, δεν θέλω να τον δώσεις. Και το λέω, φίλε μου, δεν λέμε το μικρό όνομα, με το, στο Αμβούργο να περάσεις με το αεροπλάνο από πάνω, κερδίζεις το στοίχημα. Όχι να πας να παίξεις στο Αμβούργο. Και φυσικά δικαιώθηκα απολύτως. Απολύτως, φίλε. Δεν υπήρχε. Οι ποδοσφαιριστές δεν έχουν μια έπαση. Θεωρούν ότι πάντα. Τους αδικεί κάποιος. Ναι, εννοείται. Εντάξει, όταν δεν παίζουμε. Και πάντα εμφανίζεται η πρόταση η οποία τους δικαιώνει. Δηλαδή, εγώ είχα ποδοσφαιριστή, έπινα καφέ πέρσι με ποδοσφαιριστή ομάδας της Football League. Που αναρωτιόταν γιατί δεν έπαιζε στην Μπαρτσελόνα ή στη Βαλένθια. Ο οποίος μου είπε, στα μούτρα μου τώρα, δηλαδή, ναι. Κύριε φίλε, πρέπει να ανακαλυφθεί χαστουκέρα, να μην υδρώνεις εσύ. Να πατάς το κουμπί και δεν πάει. Και γρήγορα, ναι. Ναι, ένα τέτοιο. Και μου λέει, μίλησα με ΠΑΟΚ. Του λέω, δεν μίλησες με ΠΑΟΚ. Δεν θα μπορούσες να μιλήσεις με ΠΑΟΚ. Τι λες, ρε, μίλησα με ΠΑΟΚ. Εκεί δώσ' μου τη χαστουκέρα. Ναι. Δώσ' τη μου. Γιατί μη φανεί στην κοινωνία το κάνω εγώ. Από το μηχάνημα. Εγώ, Σταύρο, είμαι της άποψης ναι. σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν φτάσει σε επίπεδο Super Link ναι. ότι οι αξίες δεν χάνονται. Ο καλός ο ποδοσφαιριστής μπορεί να περιμένει, έτσι, μπορεί να υπάρχουν αστάθμητοι παράγοντες που να μην τον κάνουν κατευθείαν πρωτοκλασάτο ή να κάνει μια αξιόλογη καριέρα, αλλά σίγουρα σαν αξία δεν θα χαθεί, θα παίξει. Πλάκα κανείς μου, εννοείται. Μα ποιος δεν θέλει να έχει έναν καλό παίκτη. Η μεγαλύτερη ηλικιότητα, το κάνουμε και με τον Γιαννούλη αυτό, συζητάμε, είναι με φάγανε οι μάνατζερ. Ποιοι μάνατζερ φάγανε, που το λένε οι άλλοι, ξέρεις. Εγώ τώρα έκοψα το ποδόσφαιρο γιατί 15 χρονών με βρήκε ο προπονητής μου. Δηλαδή, ένα από τα σκηνικά που έγινε μέχρι να το κόψω. Ναι. 15 χρονών με βρήκε 6,5 ώρα το πρωί σε κλαμπ πάνω στο μπαρ. Έτσι. Ενώ την άλλη μέρα παίζαμε 11 η ώρα. Γιατί τα τσικό παίζουν νωρίς. Εδώ το που είπες για κλαμπ πάνω σε μπαρ, θα αναφερθώ σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Έτσι, με τον Μιχάλη τον Λεοντιάδη, με τον ναι. οποίο συνδιασκεδάζαμε μια φορά μέσα δεκαετία του 80, 89-90 ήταν. Και κατά τα χαράματα, και ήταν 6 ώρα το πρωί, 6.30, γυρνούσαμε από γνωστά μπουζούκια της εποχής, βλέπε έπαυλη και τέτοια. Ναι. Και δεν τα μπορεί να μην τα πρόλαβες αυτά. Εντάξει, ακουστά. Γιατί έχουν, ήταν μνημειώδη μαγαζιά της εποχής. Ναι. Και με λέει, αμάν, λέω, τι ρε Μιχάλη, τι έγινε, ήταν 6.30 ώρα το πρωί. Ναι. Με τα πουκάμισα, με τα τέτοια, ναι. με τα γνωστά επακόλουθα after μπουζουκιών. Ναι, με λέει, τώρα το θυμήθηκα, Ιούνιος ήταν. Λέω, τι. Τι μη θυμηθείς, Μιχάλη, λέει, έχουμε προπόνηση, μου λέει το πρωί, τεστ Κούπερ. Ακούς, τεστ Κούπερ, φίλε. Τον αφήνω 7 παρά 10 με τα πουκάμισα στην Τούμπα, στο γήπεδο, τότε πηγαίναν Άγιο Βασίλειο για προπονήσεις και τέτοια. Και 11 η ώρα έρχεται στο καφέ το οποίο είχα εγώ τότε εκείνη την εποχή, έτσι, και λέω, τι έγινε, Μιχάλη, στο τεστ, έπεσε κάτω νεκρός. Με λέει, όχι, βγήκα πρώτος. Δεν υπήρχαν φυσικές δυνάμεις απίστευτες, αστήρευτες. Δεν υπήρχε. Δεν τους έβλεπε. Και αν έβαζε την μπάλα κάτω και το κεφάλι και έφευγε. Ναι, αυτό με το κεφάλι κάτω ναι, εμένα δεν με ενέπνεε εντελώς, να εντάξει, το ξέρεις. Ναι, αλλά είχε δεν είμαι εγώ απόφαση. Του κάτω. Εγώ δεν είμαι του κάτω κεφαλιού. Εγώ ναι. είμαι του παίκτη του ψηλού κεφαλιού. Ναι, απλά, να δέχεται την μπάλα και να ταινίζει το μέλλον με αισιοδοξία έτσι να βλέπει και το γήπεδο όλο. Εγώ το έχω πάθει με παίκτη του Πόλο. Είμαστε σε ένα πάρτι μέχρι 8.30 το πρωί, 9. Όχι, ήμασταν πολύ παραπάνω. Ναι. Ωραία. Πόλο παίκτη. Πόλο, στο ποδόσφαιρο κουράστηκε, ζήτησε αλλαγή, βγήκε. Ναι. Στο πόλο πνίγηκε. Είναι άλλο το. άλλο ο βαθμό επικίνδυνοτητα. Εντάξει. Και εκεί που καθόμαστε, μου λέει πω παίζουμε. Τι παίζετε. Όταν εδώ καθόμαστε, ενώ δύο φυτά. Σε κόμμα. Να σε εννοηθούν. Δύσκολα καταλαβαίνει ότι είσαι ζωντανό. Ναι, αυτό. Είσαι οριακά. Δηλαδή, λες έχω 5 λεπτά ζωή ακόμη.
Ας τα χαρώ. Ας τα χαρώ, ναι. Μου λέει παίζουμε, ναι, πότε, εγώ υπολογίζω να είναι κατά τρεις μέρες μετά. Μου λέει το μεσημέρι, ναι, πού, στη Λάρισα. Τότε που έχω στη Λάρισα δεν ξέρω τι έχει πόλο. Και ταξίδι. Ξεκινάμε, εγώ, και ταξίδι. Εγώ το μαθαίνω από σένα ότι έχει Λάρισα πόλο, ναι, να ξέρω. Ωραία. Μετά πολλά, φεύγει για να πάει να ενσωματωθεί στην αποστολή. Εγώ ψιλοπεθαίνω εκεί σε έναν καναπέ, όταν σηκώνομαι, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να κοιτάξω πώς έρθε το πόλο και τη σύνθεση. Ναι. Αν πνίγει και βασικά, ναι, σε ένα σε ενδιαφέρει, σωματική τοκαιρεότητα. Αυτό με ενδιαφέρει. Ναι. Αν η σύνθεση είναι μέσα. Ναι. Ήταν μέσα, στο μεταξύ κανονικά ήταν ο πρώτο μας σκόρε 0 γκολ. Ναι. Δεν, εγώ πιστεύω δεν έπιασε και την μπάλα. Το 0 γκολ. Το 0 γκολ είναι συγκλονιστικό. Ναι. 0 γκολ στο πόλο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή πρέπει. Θέλει προσπάθεια αυτό το πράγμα. Τώρα που είπες 0 γκολ, ναι, θα επανέλθω σε σκόρερ μεγάλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος έτυχε μία χρονιά να κάνει 0 γκολ. Και όλοι καταλάβατε ότι αναφέρομαι στο Στέφανο Παύλα Κλάους Αθανασιάδη. Όχι σαν είναι... του ΠΑΟΚ. Σαν ΠΑΟΚ έκανε 0 μία χρονιά. Στο πρωτάθλημα έκανε, ναι, έκανε 0, ωραία. Και χαμένο δεν... του στον φίλο του Φώτη Κουτζαβασίλη στην Κέρκυρα. Μπράβο, ωραία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ποτέ. Ο Στέφανος Αθανασιάδης ήταν αναντικατάστατο center forward της ομάδος μας για 6 χρόνια. Ναι. Έβαζε 20 γκολ τη χρονιά και το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ είναι στεμένο μόνο με επιτυχία. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Με τον Κλάους. Ναι. Τον οποίο θα ανεβάσεις προφανώς, γιατί τα παιχνίδια με τον Μπάσκετ Γιάννενα αρχίζουν και γίνεται κρίσιμα. Μα ξέρει το παιδί ότι πρέπει να σκοράρει δις σε αυτό το μάτς. Ναι, σε όλα τα μάτς. Να ξεκινήσει ήδη από την Κυριακή να σκοράρει την επόμενη. Είναι μια ομάδα. Τη μεθεπόμενη. Θα φροντίσει να τον ταΐσει. Μα ο Άγιαξ της Υπήρου. Ο Άγιαξ της Υπήρου. Εκτυπτική. Θυμάσαι Κοντογιωργάκης, Γκλασμάνης, παίχτες. Εγώ είχα, ήτανε φίλος. Σιταρίδης Μπαμπάς. Μαθητής μου. Αλβαρέζ. Αλβαρέζ. Ο γιος του Αλβαρέζ, ο Τούρκη. Άντε. Στο ίδιο Θρανίο. Ινδιάνος ο Τούρκη. Συγχωρέθηκε πρόσφατα ως Αλβαρέζ. Α, ναι. Τι πάρα μεγάλη. Από Γιάννα Παναθηναϊκό και πάρα πολύ καλή καριέρα. Ναι. Πεχτάρα, ο Μπαμπάς. Εκπληκτικός άνθρωπος, δεν μπορείτε να πω ότι τύπο μιλάει. Ινδιάνος, ναι. Και φιλοσοφία ζωής τέτοια, δηλαδή κανονικά. Τα παιδιά του μένουν Ελλάδα κανονικά και τα δύο. Ο ένας, είναι, ο συμμαθητής μου, δεν είναι και στα καλύτερά του. Ναι, αλλά μιλάμε για εκπληκτική οικογένεια και από εκεί η πρώτη εικόνα που έχω πιτσιρικάς από Πας Γιάννενα είναι ο μπαμπάς Αλβαρέζ. Και Γιάννενα λοιπόν στηρίζουμε. Στηρίζουμε Γιάννενα. Όφη Γιάννενα και Κέρκυρα θα στηρίζουμε ό,τι και να γίνει. Ναι. Ναι. Για τρεις λόγους. Εμένα με βγάλουν και μια συμπάθεια θα σου πω. Συμπάθεια 100%. Ναι. Απλά είναι και εμπορικοί προορισμοί. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή παίζουμε στα Γιάννενα Κυριακή. Δεν πρέπει να φύγουμε από εδώ μετά την εκπομπή Παρασκευή. Ωραία, εκδομούλα. Πολύ ωραία περίπτωση. Να βλέπουμε τους άλλους. Να πάμε να δούμε τον Κεντέρι, ο οποίος Κεντέρις, ξέρεις, έχει στο μικρό Πάπιγκο, είναι το μεγάλο Πάπιγκο και το μικρό Πάπιγκο. Ναι. Στο μικρό Πάπιγκο έχει ξενοδοχειακή μονάδα. Ζει εκεί μόνιμα ο Κεντέρις, ο κύριος Φωτοβολίδα. Ο Στάνος έχει, ο πολύ καλός διαιτητής της ΑΕΚ. Α, ναι. Έχει ξενοδοχειακή μονάδα και εκεί. Μπορούμε να πάμε και εκεί. Είναι... Γενικότερα τα Γιάννενα προσφέρονται για απολαύσεις διημέρου μακριά από την Ανία και τη ρουτίνα της καθημερινότητας. Ακριβώς. Το Ηράκλειο. Παίζω Σάββατο, τι Μα είμαστε εκεί, φίλε. Ναι, εντάξει. Και βέβαια η Κέρκυρα, η οποία είναι το αγαπημένο μου νησί, είναι όλοι καθυστερημένοι, όλοι. Δεν υπάρχει μισός που να είναι φυσιολογικός. Εμένα η Κέρκυρα μου αρέσει και για ένα πρόσθετο λόγο, που δεν τον έχουν τα Γιάννενα και το Ηράκλειο, έχει ναό του Τζόγου. Ναι, έχει καζίνο. Ναι. Το οποίο περνάει μια κρίση από τότε που ξέρω. Δηλαδή, ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι περνάει. Το Πιλαδάκι δεν ήταν αυτό. Και τώρα είναι. Και τώρα είναι. Ναι, ναι, βέβαια. Ναι, βέβαια. Πότε είχαμε πάει εκεί και κάποιος έκλαιγε τη μοίρα του. Σταμάτησε να βγάζει το Μιχάλη παλευτά. Το πιο γρήγορο σκότωμα ξέρεις που το έχω βάλει, το έχω πει, στο Σάλτσμπουργκ. Μπήκα. Εκτέλεση καριέρα. Εκτέλεση. Σοφή. Στην Γκολμπέτο περίπτωση τι γίνεται σήμερα εκεί. Εδώ χθες με βράσανε σε εμάς. Για πες μας για σήμερα. Χθες, από ό,τι είδατε στα social media, γινόταν χαμός γιατί υπήρχε και αυτό το show. Μπράβο. Με τους παίκτες έξω που κάναν διάφορα τσαλιμάκια με την μπάλα. Πολύ ωραία. Οπότε ήταν, ναι, ήταν πολύ εντυπωσιακό. Είναι εντυπωσιακό γενικά σαν περίπτερο. Και φυσικά σήμερα που δεν έχουμε έτσι ποδόσφαιρο για στοίχημα για κάποιον που είναι φαν. Σήμερα είναι μέρα ξεκούρασης, ανάπαυσης. Μπορεί και κάποιος άλλος να παίξει οτιδήποτε. Υπάρχουν υποδρομίες, ναι, κοινοδρομίες, βόλεϊ, τέννις, τα πάντα. Εμείς... Φούτσαλ. Έτσι.
αυτό το φούτσα θα το δουλέψουμε να δω τι γίνεται. Είναι, είναι είδος ποδοσφαίρου το φούτσαλ. Δηλαδή έχει κάποιους από τους κανόνες του ποδοσφαίρου. Έχεις παίξει φούτσαλ, δε. Όχι. Πες την αλήθεια. Τζαμί έπαιξα, κρυφτό έπαιξα. Όχι φούτσαλ. Όταν στην Τούμπα μα λέγαμε φούτσαλ δεν με μιλούσανε. Θα με παίρναν τα πέβαρα και όταν θα με τα παίρναν όλα. Όχι, όχι. Σκληρά παιχνίδια. Μπύλες. Χαρτάκια. Αυτά που. Καλά είναι να τα πόλεις χωριά. Μάγους, καμία ήττα δεν είχα. Δεν είχες. Καμία ήττα ποτέ. Ξεκίνησα την καρδιά μου με δύο μπύλες και μετά είχα 50 σακούλες. Εμπόριο, δώσε μου τη μικρή να σε δώσω τρεις μεγάλες. Αλήθεια, έβε αυτό που μου λέγατε. Ότι. Ότι κυκλοφορούσε πιτσιρικά στο δημοτικό με δύο και του έλεγε πήγαινε χτύπα αυτόν και πήγαινε χτύπα τον άλλον. Αληθεύει. Παντού οι ρουφιάνοι υπάρχουν. Αληθεύει. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια, δηλαδή. Ναι, είχα φουσκωτού Τετάρτη δημοτικού, Τετάρτη Πέμπτη. Και πάντα στου σκοτού μεγάλου. Κανονικά, εκεί στο 16ο δημοτικό Τούμπα προχωρούσαμε, ξέρει. Θα με βάλει να παίξω, όχι, δεν θα σε βάλω. Γιάγματα, χαρτάκια. Μαζεύαμε τα ψεύτικα τα λεφτά. Και ανέβαινα σε ένα υψωματάκι και κάναμε γιάγματα. Λεφτά. Το ζήσατε το γιάγμα, το πετά. Μάχη κάτω, σώμα με σώμα. Και όποιο δεν ήταν ιδιαίτερα από τη δικιά μα την πλευρά, δίρετε τον. Δίρετε τον, όχι μέχρι θανάτου. Ναι, να καταλάβει τη διαφορά του, τι βρίσκεται. Και τα ζήσαμε, αυτά τα περάσαμε. Ναι. Είχα ένα φίλο με τον οποίο στη συνέχεια ήταν, έπαιξε πολύ κομβικό ρόλο στη ζωή μου. Κάναμε πολλά χρόνια παρέα. Έπαιζε εξαιρετικό ποδόσφαιρο, δεν θα πούμε το όνομα. Εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Ξεκίνησε από την οικογένεια του Άρη, έκανε καριέρα και στον ΠΑΟΚ, ως εκεί. Έτσι. Και παίξαμε μία φορά έναν ημιτελικό. Ναι. Έπαιζε η ομάδα του. Η δικιά μου ήταν ήδη στον τελικό, ναι. Γιατί και εμείς κλωτσούσαμε αρκετά καλά, θα έλεγα, όχι πάρα πολύ καλά. Ναι. Ναι. Και το λέω, θέλεις να παίξω διαιτητής στο μάτς, το δικό σας. Ναι. Με λέει, παίξε διαιτητής. Στο πρώτο δίλεπτο έγινε κάτι, δίνω εγώ ένα ανάποδο φάουλ. Ναι. Και μου λέει, τι κάνεις, ρε κακάκα, ακούς. Ναι. Κίτρινη κάρτα, το λέω, κόκκινη στο τι κάνεις. Ναι. Έτοιμη την είχα εγώ την κόκκινη, ναι. Κόκκινη κατευθείαν. Σκάνδαλο στο σχολείο, σκοτωμός. Ναι. Μιλάμε τρίτη γυμνασίου, έτσι. Τελικό πήγε δικιά σου η ομάδα. Τελικό πήγε δικιά μου και έρχεται και μου λέει, να παίξω εγώ διαιτητή στο τελικό. Άσε εγώ. Έχουμε κι άλλους να παίξουν τόσα παιδιά. Δηλαδή εμάς βρήκες. Το εμάς βρήκες μνημειώδες σου ξέ. Από τότε. Από τότε. Εντάξει, ωραία ήταν αυτό για το παρελθόν. Δεν ξέρω που είναι, έχω καιρά το δω. Το βλέπω, εγώ κάνω πάλι. Το βλέπεις. Είναι μέσα στη ζωή μου. Είναι άτομο, χαρισματικό και το θες μες στη ζωή σου. Εννοείται ότι μετά από κάποια φάση, φίλε, κρατάς, διαλέγεις. Δεν θες πολλά πολλά. Βέβαια. Είναι μικραίνει ο κύκλος, δεν μεγαλώνει. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Οι φίλοι μου, οι κανονικοί, είναι ούτε μετρημένοι στο δάχτυλο του ενός χεριού που λένε. Στο μισό. Δύο άτομα θα είναι οι φίλοι σας. Τι θα είναι, παραπάνω δεν γίνεται. Εγώ μέρα από εδώ και 15 χρόνια οι ίδιοι. Και είπαμε, δεν θα λέμε ποτέ τον πόνο μας σε τρίτους ανθρώπους. Οι 9 στους 10 δεν τους ενδιαφέρει, ναι. Και ο δέκατος χαίρεται. Οπότε δεν λέμε τίποτα. Πολύ είπες για δεν τους ενδιαφέρει. Δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ 6-4 θα το πήγαινα. Ότι τέσσερις χαίρονται. Ναι. Να νόμιζα θα έλεγε κανένας θέλει να είσαι καλά. Όχι. Να νόμιζα θα έλεγε τέτοιο. Σε άσχετους ποτέ. Δεν χρειάζεται. Εμείς θα έχουμε τη λογική του Τζε Κεβάρα, ο οποίος τι έλεγε. Σ' όσους έχω δώσει δεν θυμάμαι και από όσους έχω πάρει δεν ξεχνώ. Ατακάρα. Ατακάρα. Τον φάγανε μπαμπέσικα. Εντάξει. Όπως και πολύ κόσμο. Τον βρήκανε μπόσικο. Με το που τον βρήκανε, αντίο ζωή. Έτσι είναι αυτά, μηνύματα ζωής εδώ από τον Βασιλιά. Είπαμε, απ' όλα θα λέμε. Απ' όλα θα λέμε. Έτσι είναι. Σοφάκι, ήρθε η ώρα να κάνεις τον επίλογο, γιατί η γυναίκα πρέπει να κάνει τον επίλογο. Ούτως ή άλλως θέλουμε, δεν θέλουμε αυτή το κάνει παραδοσιακά. Ωραία. Έτσι, γιατί είμαστε και παραδοσιακή εκπομπή, να το πούμε γι' αυτό. Πάνω απ' όλα. Εμείς και τον Μπακλαβάς είμαστε. Ναι. Και το Ρεβανί από τη Βέρεια. Στηρίζουμε σταθερά Βέρεια. Βέρεια, ρε φίλε, το τρένο. Ναι. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμη το τρένο. Καμία στάση, καμία δεν θα κάνει. Καμία, καμία. Μόνο όταν το θέλει ήδη. Ναι, συνειδητά. Συνειδητά. Αλλιώς δεν. Πού θα βρούμε την Κολμπέτ? Εμείς από την Πάνω Πύλη τη βρήκαμε εύκολα. Πανεύκολα νομίζω, ναι. Έτσι από την πλευρά των πανεπιστημίων. Μπαίνεις και κατευθείαν. Βλέπεις Κολμπέτ, δεν βλέπεις κάτι άλλο. Συγγνώμη, ρε Σοφή. Άμα μπεις από πάνω και δεν βρεις την Κολμπέτ, βγες από την έκθεση, δεν είναι ανάγκη, πάνε σε κανένα ίδρυμα. Γιατί δεν αγοράσαμε το ελικόπτερο? Δεν σου είπα να πάω με το ελικόπτερο. Προλαβαίνουμε να πω μια ιστορία με το ελικόπτερο και τον ναι. ΠΑΟΚ. Ναι, λοιπόν. Γρήγορα.
Για λίγο θα την πω. Ναι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ θέλει να αγοράσει ένα ελικόπτερο. Ναι. Στέλνει ο Ιβάν το δεξί του χέρι να ψάξει. Ναι. Να παρασκηνιακό. Δεν θέλει, ωραίο είναι αυτό. Ψάχνει, τον στέλνει να ψάξει. Ψάχνει τέλος πάντων διάφορες εταιρείες. Ένα ελικόπτερο βρίσκει ανάλογο σαν τα Απάτσι. Το οποίο ελικόπτερο κάνει το Θεσσαλονίκη Αθήνα σε ίδια ώρα που το κάνει και το αεροπλάνο. Ναι. Πιάνει 900 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Μπράβο. Το βρίσκει λοιπόν αυτό το αεροπλάνο, κάνουν ραντεβού. Σαβίδηση γύρω-γύρω η δική του, έτσι και οι εκπρόσωποι της εταιρείας. Τον παρουσιάζουν το ελικόπτερο, είναι έτσι, 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 έτσι. Ναι, λέει, μόνο θέλω να σας πω κάτι, λέει ο Σαβίδης. Έτσι, λένε αυτοί της εταιρείας. Κοίταξε, λέει, η τιμή είναι αδιαπραγμάτευτη, είναι 5,5 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, ναι, λέει ο Σαβίδης. Ναι, όλα ωραία, λέει, τα λέτε. Δεν θέλω να πάρω ένα, θέλω να πάρω δύο. Και πήρε δύο αεροπλάνα. Δύο ελικόπτερα. Ναι. Το οποίο ναι, δώσε δύο. Δώσε δύο. Είναι πώς πας στο σούπερ μάρκετ, ναι. Αυτό το η ατακάρα. Θες ένα κιλό τύρι και σε λέει ένα 100. Να τα αφήσω. Όχι, ναι. Ναι. Θέλω να το πω μια φορά. Αυτό το να τα αφήσω. Ναι, αγόρι, άστο. Ναι, ποτέ. 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 Και η πρόεδρα, αυτός ο άγιος άνθρωπος, πήρε δύο ελικόπτερα. Ναι. Το ένα το έχει ντύσει και με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Και έχει ένα πιλότο, Νορβηγός είναι ο πιλότος, ο οποίος κάθεται στο Μακεδονία Παλάς, απολαμβάνει τις διακοπές του και σε άτακτα χρονικά διαστήματα κάνει καμιά βολτίτσα με το ελικόπτερο, πληρώνοντας βέβαια, παίρνοντας αδρό, τεράστιο μηνιαίο μισθό. Ωραία δουλειά. Τέλεια δουλειά. Τέλεια. Μπήκε σε ελικόπτερο ποτέ. Μπήκα, ναι. Μπήκα, ήμουν στάβματα. Όχι, δεν ξέρεις. Αρχηγός πληρώματος μέσω ναυμάτων, τεθωρακισμένα. Αυλώνα. Καλά που δεν είχαμε κανένα πόλεμο τότε. Άστο, πρόβλημα μεγάλο. Γιατί εγώ μου χειριστήσω να τα πάρει για πέντε. Ναι, και. Μέσα τα πιάνω, τα κάνω. Και να σου πω και το εξής. Παρέλαση 25η Μαρτίου μπροστά σε ποιον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στην Αθήνα, στο Χρήστο το Σαρτζετάκι. Ασχήμια. Εντάξει. Συμπαθητικός όμως γενικά. Γλυκιά φυσιογνωμία. Λέγαμε για την κόρη μου, πού τη βρίσκουμε. Πάω από κάτω. Είμαι ανατολικός. Γιατί απέναντι από τον περίπτερο 1. Το περίπτερο 1 νομίζω είναι πολύ χαρακτηριστικό περίπτερο φέτος στην έκθεση. Είναι το στρατιωτικό περίπτερο, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος που να μην μπορεί να το βρει. Είναι ντυμένα με τα χρώματα του στρατού. Κάνει μπαμ. Οπότε ακριβώς απέναντι τη βρίσκουμε την Goldbet. Πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Να πάτε εκεί να πάρετε τα δωράκια. Ωραία δωράκια. Δωράκια, ενημέρωση. Και. Να κλείσουμε, έχει γίνει ένα θέμα εσύ, Βασιλιά μου, με τον Καμένο που του δώσε τη φανέλα του 12. Ότι είναι ο 12ος παίκτης του ΠΑΟ και κάτι και είναι ζωγαλικά τέτοια που λένε. Κακή επιλογή. Ναι. Κακή επιλογή. Αλλά εγώ ξέρω τι πιστεύω ότι έγινε. Λένε σε αυτό το μπουτίκ, κάνε μία 12 Excel. Ναι. Ναι, 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 ναι. Ναι. Και, α, δεν άκουσε εκεί την ώρα, ο ήχος δεν ήταν πολύ καλός. 12 θα άκουσε. Είχα σκεφτεί 12 Excel. Και όμως φίλε ο Καμένος, στις μάκρον της μπλούζας που τις κυνηγάμε για θέλω μαντίδας. Ωραία. Εσύ τις κυνηγάς. Εσύ τις κυνηγάς. Όχι, όχι. Εσύ κυνηγάς τη Μάκρον. Όχι. Ναι, κυνηγάω γιατί έχει slim fit και βαρέθηκα ζητώ. Ναι, ναι. Εγώ φοράω 5 XL. 19 έξτρα φοράω εγώ. Συνέχεια. Εσύ είσαι πιο καλά από τον Καμένο. Τον είδα χθες στην είσοδο του Μακεδονία Παλάς. Έκανε την είσοδο. Όχι, το μεταξύ εγώ έμπαινα και έκανε συγγνώμη έβγαινε και νόμιζε με το φτωχό του μυαλό θα πάω να χαιρετήσουμε και τέτοια. Ούτε τον είδα. Στο μηνάκι του Μακεδονία και περπατήσαμε. Έτσι είναι αυτά. Εμείς ραντεβού αύριο στις 2. Με τον Βασιλιά εδώ πέρα και το Σοφάκι, το οποίο θα μας πει πώς παίζει το φούτσαλ. Θα έρθω πολύ ενημερωμένη αύριο, ναι. Μάθε για φούτσαλ και θα αφιερώσω όλη τη στοιχηματική μου μέρα στο φούτσαλ, να ξέρεις. Ακούγοντας, μια μέρα θα μαζευτούμε και θα παίζουμε live φούτσαλ. Ναι, βέβαια. Ωραία, θα ρωτήσουμε με φούτσαλ. Αλλά θα έχουμε και εικόνα από φούτσαλ. Θα έχω εγώ το ρηφόρο, θα έχω κάνει τα πάντα. Κάποιος θα δείχνει φούτσαλ, δεν γίνεται. Ωραία. Και θα παίζουμε live φούτσαλ για να τεντώσουμε εντελώς, να μας πάρουμε μετά την κλινική κατευθείαν. Μας πούνε, ήρθαμε να πούμε. Εγώ δεν παίρνω θέση γιατί δεν το ξέρω καθόλου. Έχω άγνοια. Εντελώς, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω αν παίζετε με μία, βάλαμε δύο. Θα είναι εκπαιδευτική η εκπομπή αύριο. Κάθε μέρα είναι εκπαιδευτική, Σόφη. Κάθε μέρα. Και να ξέρετε κάτι, ό,τι έχει σχέση με μπάλα, είμαστε πάρα πολύ καλοί. Ό,τι έχει σχέση με μπάλα. Από πινκ-πονκ μέχρι ποδόσφαιρο. Από μπάσκετ μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Υπάρχει τεχνική κατάρτιση. Ξεκάθαρα. Πάμε, φιλιά.